Βρισκόμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Χριστόφα, Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Έργων ΕΣΠΑ. Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε κυρίως στο ΕΣΠΑ. Ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα άλλο ανοίγει. Θέλετε να μας πείτε τι να περιμένουμε στο νέο κεφάλαιο? Το ΕΣΠΑ, λοιπόν, πολύ σωστά το είπατε, είναι σε μια φάση έγκρισης. Το καινούργιο ΕΣΠΑ 2021-2027 υποβλήθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και από τη Διαχειριστική Αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί και με τα άλλα περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναμένουμε τις παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα το υποβάλουμε με σκοπό να εγκριθεί το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αρκετά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο ΕΣΠΑ υπήρχαν πόροι περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Στο νέο ΕΣΠΑ είναι 394 εκατομμύρια ευρώ, 324 περίπου για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι κυρίως οι δράσεις των έργων, και 70 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι δράσεις όσον αφορά την ανεργία, την κοινωνική ένταξη και τέτοια πράγματα. Εμείς το έχουμε χωρίσει σε 5 στόχους πολιτικής. Ο πρώτος στόχος πολιτικής αφορά την επιχειρηματικότητα και την έρευνα, δημόσια και ιδιωτική έρευνα και υποδομές. Προϋπολογισμός έχουμε προβλέψει 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος στόχος πολιτικής αφορά το περιβάλλον, την κλιματική κρίση και ενέργεια. Εκεί είναι έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα προστασίας διάβρωσης ακτών, βιολογικοί καθαρισμοί, όπου θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε μικρότερους και παραθαλάσσιους τουριστικούς πια οικισμούς, αφού έχουμε βγάλει κάποιες υποχρεώσεις με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, έργα βελτίωσης του πόσιμου νερού. Τρίτος στόχος πολιτικής είναι τα έργα προσβασιμότητας, οι γνωστοί σε όλους μας οδικοί άξονες και κάποιες λιμενικές υποδομές, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το στόχο πολιτικής. Ο τέταρτος στόχος πολιτικής, που αφορά την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Περίπου στα 58 εκατομμύρια ευρώ αφορά τις υποδομές για υγεία, για παιδεία, για έργα φυσικού περιβάλλοντος αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καινούργια σχολεία, επεκτάσεις. Ήδη σε αυτό το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτήσουμε κάποιες μελέτες για σχολεία που μπορούν να οριμάσουν οι μελέτες, επομένως να υλοποιηθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ. Και το τμήμα του Κοινωνικού Ταμείου της Κοινωνικής Ένταξης, δράσεις που αφορούν τα κέντρα κοινότητας, θα συνεχιστούν στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, κηφή, αλλά και προγράμματα για στήριξη των νέων ανέργων, της γυναίκας στην αγορά εργασίας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Φτάνουμε στο πέμπτο στόχο πολιτικής, το πιο μεγάλο τμήμα του δικού μας ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 102 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι αυτό που ονομάζουμε έργα κοινωνικής συνοχής. Χωρίζεται σε δύο τμήματα, αφορά τις δύο μεγάλες πόλεις περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλίνης και την πόλη της Μυτιλίνης πιο συγκεκριμένα και την πόλη της Χίου, και το άλλο τμήμα αφορά όλη την υπόλοιπη περιοχή. Για πρώτη φορά προβλέπεται σε αυτό το ΕΣΠΑ να μπορούν να γίνουν έργα αναπλάσεων, έργα βιώσιμης κινητικότητας, έργα που θα βοηθήσουν και θα βελτιώσουν την ήπια μετακίνηση και τον τρόπο που ζούμε και εκτός πόλεων. Όταν λέμε βιώσιμη κινητικότητα, τι εννοούμε ακριβώς? Εδώ σήμερα που βρισκόμαστε, στην περιοχή Τσαμάκια, στον ποδηλατόδρομο, είναι ένα έργο βιώσιμης κινητικότητας, με την έννοια ότι βοηθάει στην ήπια μετακίνηση, βοηθάει στον χρήστη να περπατήσει, ο ποδηλάτης να το χρησιμοποιήσει. Αφήνουμε πίσω το αυτοκίνητο, αφήνουμε πίσω δράσεις που μολύνουν το περιβάλλον και προσεγγίζουμε ξανά τις περιοχές μας. Τέτοια έργα, λοιπόν, αυτό εδώ που το συγκεκριμένο χρηματοδοτήθηκε με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, τέτοια έργα θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και στο επόμενο ΕΣΠΑ, αλλά όχι μόνο πια στην πόλη της Μυτιλίνης, θα μπορούμε να πάμε και στα χωριά μας, θα μπορούμε να πάμε και στην Καλονή, στο Πλωμάρι, στο Μόλιβο, στην Ερεσό, μην απαριθμίζω τώρα και ξεχάσω κάποιο. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα έργα να σημειώσουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά. Μία συνολική προσέγγιση, να μην είναι απομονωμένα, αλλά να οδηγούν κάτι ενιαίο, ώστε αργότερα και να το αγαπήσουν οι κάτοικοι και να το συντηρούν, αλλά και να έχει μια προστιθέμενη αξία για όλους, κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες, αλλά και επιχειρηματίες
που δραστηριοποιούνται στις γύρω περιοχές. Σίγουρα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ υπήρχαν κάποια έργα που είτε δεν έφταναν οι προϋπολογισμοί να ενταθούν, είτε δεν υπήρχαν μελέτες για να μπουν μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρουμε κάποια από αυτά τα έργα που είναι ήδη έτοιμα και μπορούν να ενταθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ? Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία υπάρχει κατάλογος, ας πούμε, δεν μπορώ να σας τον απαριθμίσω τώρα, αλλά για παράδειγμα να σας πω το αντιπλημμυρικό έργο της Καλονής, που σε αυτό το ΕΣΠΑ, ένα πολύ σημαντικό έργο για όλη τη Λέσβο, που σε αυτό το ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται η μελέτη, αυτό το έργο μόλις οριμάσει η μελέτη στο ΕΣΠΑ αυτό θα μπορεί αντίστοιχα στο στόχο πολιτικής 2 όταν βγει η πρόσκληση να υποβληθεί από τον αρμόδιο Δήμο και να ενταχθεί. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι τόσο αυξημένοι οι πόροι που πρέπει να οριμάσουμε μελέτες και πρέπει να δουλεύουμε με συνεργασία, στοχοπροσύλωση, ομαδικότητα, όλοι οι φορείς, περιφέρεια, δήμοι, οι φορείς από κάτω, χέρι-χέρι, η φορεί αρχαιοτήτων Λέσβου που αξιοποιεί πολύ τους πόρους του ΕΣΠΑ. Παράδειγμα και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει πολλά καλά παραδείγματα, τα έχετε αναδείξει κι εσείς. Για να απορροφήσουμε και το τελευταίο ευρώ για τα νησιά μας. Γιατί δεν είναι μόνο 494 εκατομμύρια ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, είναι αυτά που έχουμε μιλήσει και παλαιότερα και τα 102 εκατομμύρια ευρώ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης που πρόσφατα εγκρίθηκε γι' αυτό, και έχουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό απαιτεί λοιπόν από όλους μας να τρέξουμε, να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν, γιατί οι προκλήσεις είναι μεγάλες και γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να φτάσουν στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου, στους πολίτες της Λέσβου. Πρόσφατα ψηφίστηκε αναπτυξιακός. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό για το Λέσβιο? Ναι, ο αναπτυξιακός νόμος είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο οποίο μπορούν να μπουν επενδύσεις μέχρι τώρα για την αγροδιατροφή, για τον τουρισμό, για logistics centers και για άλλες δράσεις. Εγκρίναμε αρκετά επενδυτικά προγράμματα τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα περιμένουμε να εξειδικευτεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος με περισσότερες δράσεις, αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ευκαιρία να σας αναλύσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.